Θα ήθελα δύο πράγματα και μιλάω από εδώ και κάνω παρέμβαση, διότι ο μόνος τρόπος να μας ακούσει κανείς είναι για όσους ακούνε τώρα το κανάλι της Βουλής. Διότι από ό,τι πληροφορήθηκα, τα εκλεκτά μνημονιακά μέσα φιλοξενούν μέχρι πριν από λίγο μόνο την ομιλία του κυρίου Γεωργιάδη, που απαντάει στον κύριο Βούτση και με καθυβρίζει και με περιλούζει, όπως ακούσαμε προηγούμενα. Περί αυτού δεν έχει καμία ευθύνη ο κύριος Γεωργιάδης. Αλλά για να συνεννοούμαστε εδώ μέσα, διότι η σύγκρουση θα είναι σκληρή και σε αυτό το επίπεδο, και το μήνυμα πρέπει να το πάρετε. Το μακρύ σας χέρι στην επικοινωνία και στην κατασυκοφάντηση που γίνεται και του ελληνικού λαού και των μαζικών κινημάτων και των πολιτικών δυνάμεων της αριστεράς θα κοπεί από τη ρίζα του. Όχι. Ο κύριος Βορύδης απλώς θα ήθελα... Δεν μιλάτε εκ μέρους των καναλιών τώρα, κύριε Άδωνη. Μάλιστα, ναι. Αυτά τα είπατε προηγούμενα και φιλοξενήθηκα. Κύριε Υπουργέ, δεν υπάρχει κύριε Άδωνη, κύριε Γεωργιάδη, όπως δεν υπάρχει κύριε Νίκο. Ναι, ναι. Κοιτάξτε όμως, διότι τα πράγματα είναι σοβαρά. Πρώτον, θα ήθελα ο κύριος Βορύδης δύο πράγματα να κάνει και θα ήμουν πολύ ευχαριστημένος όταν τα έκανε. Πρώτον, να μας πει, εάν ένα οποιοδήποτε από τα θέματα που έθιξε δεν τα έχει ακούσει σε αυτή την αίθουσα την τελευταία δεκαετία και ιδιαίτερα την τελευταία τριετία, απολύτως επιχειρηματολογημένο σαν θέση του ΣΥΡΙΖΑ. Και αν έστω και ένα από αυτά τα ζητήματα θεωρείται ότι ανακαλύφθηκαν τώρα ή υποβλήθηκαν τώρα ή επευλήθηκαν τώρα για να τα νομοθετήσουμε. Αυτό για την καθαρή συνεννόηση. Θα παρακαλούσα πολύ να το πείτε δημοσίως. Και το δεύτερο, επιτρέψτε μου να σας πω, θα ήθελα εσείς να αφαιρέσετε τα τελευταία 20 δευτερόλεπτα από την ομιλία σας που μέσα στο πάθος σας είπατε περί ένοπλου και κάποια άλλα πράγματα. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό είναι ολισθηρός δρόμος. Δεν θέλω να ανταποδώσω ούτε να συμψηφίσω, δεν το αισθάνομαι. Έτσι. Αλλά δεν μπορούμε να συνεχίσουμε έτσι. Θα παρακαλούσα και στα δύο ζητήματα να πάρετε το λόγο. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.